Με εκτεταμένους ελέγχους και περιπολίες, οι πυροσβεστικοί αλλά και διάφορες εθελοντικές ομάδες προσπαθούν να διαπιστώσουν την τήρηση των μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιών, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά επικίνδυνες σε περίπτωση έναρξης φωτιάς. Είναι κρίσιμης σημασίας οι πολίτες να κάνουμε έκκληση γι' αυτό, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Απαγορεύεται ρητά κάθε είδους θερμική εργασία, καύση, μπάρμπεκιου κλπ. Οι ενέργειες αυτές, ειδικά αυτές τις μέρες, μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ενώ οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και στους πολίτες, ώστε να μην προβούν σε κάποια ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ υψηλή. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα. Επιστρέφουν στη χώρα μας και τα δύο Καναντέρ που με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια πήγαν στην Κύπρο για να συνδράμουν στις μεγάλες φωτιές στην Πάφο. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν αυτή που βοήθησε τόσο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Τετάρτη στη Ζάκυνθο στην περιοχή Βαρές, όσο και στη Ροδινή Αχαΐας το πρωί της Πέμπτης. Όλα τα στοιχεία των επιστημόνων επιβεβαιώνουν ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι πυροσβέστες μαζί με όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας δίνουν καθημερινές μάχες και έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν δεκάδες επικίνδυνες πυρκαγιές, προτού αυτές προλάβουν να απειλήσουν ζωές και περιουσίες των συμπολιτών μας. Χθες, ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος κατάφεραν να οριοθετήσουν άμεσα πυρκαγιές σε Μεσσηνία, Ρόδο, Εύρο, Ζάκυνθο και Βιωτία. Μεταξύ των πρώτων 12 Δήμων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών βρίσκονται ο Δήμος Ερμιονίδας και ο Δήμος Κορινθίων. Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας. Με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και κατατόπους βροχές θα εξελιχθεί το κύμα καύσωνα στη χώρα σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή.